Λοιπόν, και τώρα να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε ψυχή, για να καταλάβουμε τι εννοούμε ψυχή. Λοιπόν, η ψυχή, έτσι, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και μπερδεύονται οι άνθρωποι, γιατί η ορολογία στην πραγματικότητα είναι αυτή που μπερδεύει τους ανθρώπους. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε καμιά φορά να μιλήσουμε επιστημονικά, για να φύγουν όλες οι ορολογίες των διδασκαλιών, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά διανοητικές μορφοποιήσεις για να γίνει πιο, θα λέγαμε, συγκεκριμένο το αφηρημένο. Αυτό κάνει λοιπόν ο νους. Οτιδήποτε λοιπόν θέλει, έτσι, να ξεκινήσει λοιπόν να σας δώσει πιο κοντά σε εσάς, θα το συγκεκριμενοποιήσει φέρνοντάς το στη μορφή που μπορείτε να το καταλάβετε πιο εύκολα. Άρα λοιπόν μία αλήθεια διασπάται, έτσι, από το νου στις διάφορες μικρότερες αλήθειες, έτσι για να μπορέσει να το καταλάβει κάθε όν. Αυτό όμως τι πάει να πει, ότι χάνει ένα ποσοστό αφού γίνεται μικρότερη. Είναι φυσικό αυτό. Άρα λοιπόν εμείς, όσο από κάθε μία ιδέα, όσο από κάθε μία πληροφορία βγάζουμε τα καλούπια των κατωτέρων επιπέδων διάσπασης, τόσο πιο πολύ εμείς μπαίνουμε στην πραγματική ουσία της πληροφορίας αυτής. Όσο πιο εμείς την πληροφορία δεν την βρίσκουμε στην αιτία, αλλά την βρίσκουμε ντυμένη μέσα στα επίπεδα, τα καλούπια, τις μορφές και τελικά αποκωδικοποιημένη από την προσωπικότητα τα εγώ μας, τόσο πιο υποκειμενική την βρίσκουμε και ερχόμαστε σε επαφή μαζί της. Άρα εμείς, όταν καταλάβουμε στον εαυτό μας τα επίπεδα, είναι φυσικό ότι ερχόμενος σε επαφή μια πληροφορία, θα φύγουν όλες αυτά τα τσόφλια, έτσι, για να μπορούμε να βρούμε την πραγματική αιτία, την πραγματική κατανόηση σε κάθε ένα επίπεδο που εμείς είμαστε συνειδητοί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με όλες τις ιδέες και με όλες τις πληροφορίες. Γι' αυτό υπάρχει το μπέρδεμα του κόσμου. Γιατί ο κόσμος μπορεί να καταλάβει μία ιδέα, μέχρι εκεί μπορεί να την, θα λέγαμε, αναλύσει ή να την απελευθερώσει από τις διανοητικές μορφές που έχουν βάλει πάνω. Έτσι λοιπόν θα μπορείτε, κάνοντας αυτό το σύστημα που σας λέω, ακόμα και να καταλαβαίνετε κάθε φορά τον άλλον καλύτερα, να καταλαβαίνετε τους πραγματικούς νόμους τους οποίους διέπονται όλοι οι άνθρωποι, να καταλαβαίνετε τους συμπαντικούς νόμους και να καταλαβαίνετε ακόμα το οτιδήποτε ότι έχει σχέση και να βλέπετε τη σχέση ανάμεσα σε όλες τις αλήθειες, όλες τις παραλλαγές της ίδιας αλήθειας μέσα από τα διάφορα επίπεδα. Αν λοιπόν εσείς είστε μονοεπίπεδοι, είναι φυσικό ότι θα έχετε ντύσει με τόσα τσόφλια την αλήθεια ή θα λέγαμε την πληροφορία, ώστε να έρθει εκείνο το τσόφλι που εσείς συγχρονιστικά θα μπορείτε να το συλλάβετε σαν ιδέα. Όσο εσείς μέσα σας είστε πολυδιαστατικοί άνθρωποι και έχετε βγάλει τα δικά σας τσόφλια και έχετε φτάσει στο κέντρο σας, τόσο εσείς την κάθε πληροφορία που έχετε σε επαφή θα μπορείτε να τη δίνετε, θα λέγαμε, και να μπαίνετε εσωτερικά μέσα. Και όσο πιο εσωτερικά είπαμε μπαίνουμε, τόσο φτάνουμε στο ένα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Στη σύνθεση των πάντων. Αυτό λοιπόν φέρνει την ειρήνη μέσα στην πραγματικότητα. Επειδή μπορείς κάθε αλήθεια να τη διακρίνεις εκεί που έρχεται η σύνθεσή της με όλες τις άλλες τις αλήθειες. Άρα θα λέγαμε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ηρώμη. Άρα λοιπόν εσύ μπορείς να καταλάβεις συνέχεια ότι ο ένας δρόμος με τον άλλον θα ενώνεται στην πραγματικότητα. Και πού ενώνονται όλες οι ακτίνες του κύκλου? Στο κέντρο. Μπορεί όλες να δημιουργούν άπειρα, είπαμε, σημεία στην περιφέρεια, αλλά από το κέντρο όλες, έτσι, εκπορεύονται. Άρα όλες οι ακτίνες στο κέντρο συναντιούνται. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που μπορεί και έχει φτάσει μέσα του στο δικό του κέντρο, έτσι λοιπόν κάθε φορά θα βλέπει όλες τις διδασκαλίες και θα τις βλέπει σύνθετες. Δεν θα δει τη διαφορά στον Βουδισμό, δεν θα δει τη διαφορά στον Χριστιανισμό, δεν θα δει τη διαφορά στον Ελληνισμό, δεν θα δει πουθενά διαφορά, γιατί δεν μπορεί να τις ανεβάζει από εκεί που προέρχονται και να βλέπει λοιπόν κάθε μία ακτίνα από που προήλθε. Είναι φυσικό λοιπόν ότι όσο φεύγουμε από την πηγή θα ερχόμαστε σε μία αντικειμενικότητα και όσο ερχόμαστε στην πηγή θα ερχόμαστε σε μία, θα λέγαμε, σύνθεση, σε μια ενότητα. Άρα λοιπόν καταλάβετε στην πραγματικότητα η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο